Κύριε Κότση, να δούμε λίγο καταρχήν τις προτάσεις. Σαν ειδικό στο κομμάτι αυτό, έχετε καταθέσει τις προτάσεις σας στην αναπληρώτη Υπουργό και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Οπότε να δούμε λίγο ποιες προτάσεις έχετε καταθέσει. Ναι, πράγματι μου δόθηκε η ευκαιρία στην πρόσκληση από τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού να καταθέσουμε τις προτάσεις στην συνάντηση, την ιδία που κάναμε εδώ στην Πρέβαζα, αλλά και στη συνέχεια στο περιφερειακό συνέδριο που έγινε στα Γιάννενα. Στη συνεδρία που είχε θέμα την κοινωνική πολιτική και τις εργασιακές σχέσεις και την οικονομία. Καταθέσαμε προτάσεις στην ίδια την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Τονοπούλου, και στην οποία εξφράσαμε τη δυνατότητα υλοποίησης της. Ήταν η πρόταση όσον αφορά, είχε να κάνει με τον τοπικό τουρισμό όσον αφορά, και κατεξοχήν ένα σχεδιασμό όσον αφορά τη δημιουργία σχολών ΟΑΕΔ ή τύπου ΟΑΕΔ στον ομό Πρέβεζας με αντικείμενο εκπαίδευση στο παραδοσιακό κρεοπόλιο. Η Φλιππιάδα είναι μια κατεξοχήν περιοχή παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων της Ελλάδας, που παράγει, παλιά θυμάμαι, μετρήσιμο ήταν 25%, και στην οποία σε λίγη ώρα η κυρία Φωτίου από το Βήμα, αφού την είχε διαβάσει από γρηγορότερα, η οποία ήδη και τη μελέτησε με τους συνεργάτες, εξέφρασε πως η πρόταση αυτή, η δημιουργία σχολής, μπορεί να είναι υλοποιήσιμη. Και κατά τη συνάντηση που είχα μαζί της, που βρεθήκαμε, μου εξήγησε έναν ακριβώς ένας φάκελος που χρειάζεται για να μπορέσουμε μετά σε συνάντηση που θα κάνουμε. Πάντως αυτό το αίτημα και οι φορείς, οι θεσμικοί φορείς της περιοχής μας είναι και αυτοί σύμφωνοι, και παραπέρα με τώρα πιο πέρα εξέλιξης και ο βουλευτής της κυβέρνησης και ο Δήμος Ζηρού και το επιμελητήριο που είχαμε ζητήσει κάποια στιγμή. Και νομίζω ότι είναι καιρός, πρέπει να γίνει αυτή η σχολή. Ακόμα καταθέσαμε προτάσεις όσον αφορά για τον τουριστικό κλάδο, για τις υφιστάμενες ξενοδοχειακές τουριστικές μονάδες που είναι υγιείς, με επιδότηση του προσωπικού μέσω από το πρόγραμμα το ΛΑΕΚ. Μάλιστα. Ακόμα σεμινάρια με αντικείμενα εναλλακτικές μορφές τουρισμού, νέες τεχνολογίες, τουρισμός και περιβάλλον, βιώσιμη ανάπτυξη και τουρισμός και ο πράσινος τουρισμός. Καταθέσαμε μια άλλη σημαντική πρόταση όσον αφορά μια σχολή τουριστικών επαγγελμάτων με έδαφο την Πάργα. Που η Πάργα είναι κατεξοχήν μια περιοχή που δέχεται μεγάλη πληθυσμότητα, και θα πρέπει να υπάρχουν επαγγελματίες που ασχολούνται με το τουριστικό αυτό επάγγελμα. Μάλιστα. Στα πιστωτικά επαγγέλματα. Με πιστοποίηση. Αυτή τη φορά δηλαδή. Περιμένουμε, είμαστε σε μια εξέλιξη. Θεωρούμε ότι βάλαμε και εμείς ένα πετραδάκι σε αυτό το περιφερειακό συνέδριο που έγινε. Και προσπαθούμε να μην μείνουμε μόνο στις υποσχέσεις, να το με περισσότερο επιχειρηματικό κατεξοχήν υλοποιήσιμο να γίνει η πράξη αυτή, να το δούμε όλοι μαζί με ένα κοινό στόχο, όλοι φορείς. Κύριε Κότση, επειδή εσείς έχετε εικόνα και για την ανεργία και πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή μας, φαντάζομαι ότι βλέπετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, και γι' αυτό υπάρχουν και κάποια προγράμματα που ενδεχομένως είναι σε εξέλιξη και μπορούν να βοηθήσουν τους ανέργους ή τις επιχειρήσεις να προσλάβουν κόσμο. Δώστε μας λίγο μια εικόνα, αν υπάρχουν σε εξέλιξη. Πράγματι, αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα με άτομα με ειδικές ανάγκες για νέες θέσεις εργασίας. Μπορούν δηλαδή οι επιχειρηματίες κατεξοχήν στο ιδιωτικό τομέα να μπουν και να κάνουν μια αίτηση. Μάλιστα. Υπάρχει δεύτερο πρόγραμμα άνω των 50. Είναι μια ευάλωτη ομάδα πάνω των 50 χρονών που δίνεται ένα σημαντικό κομμάτι επιδότησης 500 ευρώ στον μια μισθολογικό κόστος 50% περίπου, που μπορεί ο εργοδότης δηλαδή για να εισπράξει. Σήμερα ανακοινώθηκε πάλι ένα καινούριο πρόγραμμα ενίσχυσης της προσκόλλησης 40.000 αμοιβόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Είναι τα κοινά μπλοκάκια. Αυτό έχει ενδιαφέρον, νομίζω, αυτό το πρόγραμμα. Ναι, ναι, έτσι, πρέπει να το εξειδικεύσουμε. Θα δούμε λίγο ποια είναι η εξέλιξη, που υπάρχει μια επιχορήγηση γύρω στους 12 μήνες.
Mm-hmm. Στη συνέχεια υπάρχει το πρόγραμμα της εργασιακής εμπειρίας στο 18-24 ετών, αυτή τη στιγμή. Και τέλος υπάρχει σε ισχύ το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων φορέων που γίνεται από το δημόσιο τομέα και ειδικά από τους Δήμους. Μάλιστα. Α και Β βαθμού. Είναι που 55 πάλι 67 χρονών πιάνουν ένα ιδιαίτερο κλάδο που είναι για να ξεγοράσουν τα ένσημά τους και είναι δύσκολο να πετεχθούν στην αγορά εργασίας. Παράλληλα υπάρχει μια διαβούλευση για να ξαναβγεί ένα πρόγραμμα του 30-49 που είχε μεγάλη επιτυχία και είναι θέμα, πιστεύω, ημερών. Α, οπότε... Και τέλος το πρόγραμμα που περιμένουμε για το... Προφέρει στο πρόγραμμα για τους Δήμους, για το Δήμο της Πρέβεζας, ο Τεξάτομα. Εκεί θα ήθελα να πω ότι κάνουμε κάποια στιγμή και είναι στο ΦΕΚ για το πρόγραμμα που θα γίνει στην εταξύ του Δήμου Πρέβεζας με τίτλο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Νέες Τεχνικές Πωλήσεις. Τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο που θα γίνει η προκήρυξη για τους εκπαιδευτές. Σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί. Μάλιστα, οπότε είναι κάποια προγράμματα που τρέχουν, είναι κάποια που τα περιμένουμε, όπως είπατε, σε επόμενες ημέρες και που έχουν ενδιαφέρον, όπως και το 30-49 που αναφέρατε, που νομίζω ότι θα υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που θα ενδιαφερθούν. Κύριε Κότσα, θα σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Λίγο, έχω την ευκαιρία λίγο να συμπληρώσω το εξής, γιατί είμαι και πρώην πρόεδρος όσον αφορά στους εργαζομένους στον ΟΑΕΔ και είχαμε βάλει πάρα πολλές προτάσεις και χαίρομαι που από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας τις είδανε ότι με την έννοια ότι θα πρέπει από εδώ και στο εξής θα πρέπει να γίνεται μια διάγνωση αναγκών και να γίνεται δηλαδή σε επίπεδο πλέον τοπικό, εξειδικευμένο δηλαδή, τέρμα αυτά τα παραναδικά προγράμματα και να υπάρχει μια αποκέντρωση των προγραμμάτων, γιατί κάθε περιοχή έχει το δικό του θέμα, τα δικά του προβλήματα και μέσα από εκεί πρέπει να βγαίνουν τα προγράμματα και το άκουσα και την κυρία Υπουργό και είναι ότι πιο σημαντικότερο υπάρχει, δηλαδή να γίνουν τα προγράμματα εξειδικευμένα δηλαδή, στην εργασία. Χάρηκα πάρα πολύ για την... Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κότση. Χρόνια πολλά και πάλι. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.